ανάπνευσή μας η ίδια η ζωή. Η φιλοσοφία μας πάντα καλύτερα. Υποδεχόμαστε τη νέα σειρά εντυχιζόμενων συσκευών της Miele και το γιορτάζουμε μαζί σας. Με στόχο οι νέες συσκευές να βρουν την ιδανική και αρμονική σύνθεση επίπλων κουζίνας για να τις πλαισιώσει, το κάνουμε ακόμα πιο ελκυστικό για εσάς, προσφέροντάς σας 30% έκπτωση σε όλες τις συνθέσεις επίπλων κουζίνας. Design for Life από τη Miele. Πλέον πιο προσιτό από ποτέ, χωρίς καμία θυσία στην ποιότητα. Όταν η ενέργεια γίνεται απόδοση και οικονομία, τότε είσαι στη West Energy. Κινήσου σωστά. Μπες τώρα στη West Energy και βρες το πιο ενημερωμένο πρατήριο υγραερίου Autogas στις πιο ανταγωνιστικές τιμές με την υψηλότερη ποιότητα και την αξιοπιστία που σε βγάζει πάντα κερδισμένο. West Energy. Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell. Πρατήριο υγραερίου Autogas. Πλυντήριο φορτηγών και γιοταχή Coffee Shop από τις 5.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. West Energy. Τα έχεις όλα και έχεις την ενέργεια και την οικονομία που απαιτείς σε ένα μέρος. West Energy. 100 μέτρα από τη διασταύρωση προς τη βιομηχανική ζώνη Πατρών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-67-2050. Εσύ διαλέγεις. Της Διβίκο. Συμβάν Ψιλον 3 στην οδό Μεζόνος. Σπεύσατε αμέσως. Over. Ελήφθη από Α3, σπεύδουμε αμέσως. Αυτά τα συστήματα ασφαλείας κάποτε τα βλέπατε μόνο στο σινεμά. Καιρός να τα δείτε και στην καθημερινή σας ζωή. Διβίκο Security. Η προστασία σας δεν μπορεί να παραμένει ούτε λεπτό ακάλυπτη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας που αφορούν τους ανθρώπους και την επιχείρησή σας. Διβίκο Security. Ηλεκτρονικά συστήματα. Τηλεχειρισμός από απόσταση. Συστήματα φύλαξης. Εξειδικευμένες εφαρμογές. Divico Security. Ασφάλεια νέας εποχής. Στεκόμαστε πλάι στην ελληνική οικογένεια, μειώνουμε το κόστος στο καθημερινό οικογενειακό καλάθι. Αναζητήστε στα καταστήματά μας τα προϊόντα με την ειδική σήμανση και βγείτε διπλά κερδισμένοι. Σούπερ μάρκετ Κρόνος. Μείωση τιμών σε 500 βασικά επώνυμα προϊόντα. Γιατί τα βασικά είναι αυτά που έχουν αξία στη ζωή. Coffee to go, ζαχαρόδι, είδη καφέ, κούπες, κουτάκια, είδη δώρων, ποτά, μηχανές εσπρέσο. Coffee Island καφεκοπτίο, στην Οδό Κορίνθου και Φαβιέρου. Coffee Island καφεκοπτίο, Τζέννη Μιχαλοπούλου. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. We'll be right back.
σίγουροι για να επιλέξετε τη MetLife Alico. Μετρήστε. Σιγουριά. Μιας παγκόσμιας δύναμης στις ασφαλείς ζωής. Εμπειρία και γνώση 140 ετών. Μέγεθος που την καθιστά μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο. Αξιοπιστία και οικονομική ευρωστία. Φροντίδα, αποτελεσματική και φιλική. Πρωτοπορία και συνεχής εξέλιξη. MetLife Alico, γιατί η ασφάλειά σας μετράει. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι ειδήσεις από το Λεπάντο. Σε σύνταξη 360 ευρώ και ό,τι άλλο μπορεί να προσφέρει η ιδιωτική ασφάλιση, οδηγείται το νέο μοντέλο εθνικού φορέα συντάξεων. Τα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας δηλώνονται κατεστραμμένα. Μπάτε σκύλια, λέστε στα νεκροταφεία της Πάτρας. Το πόρισμα της ΕΔΕ επισημαίνει πως τα νεκροταφεία γινόταν πάρτι. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη φυλάκιση του καθηγητή αναισθησιολογίας Κρήτων Αφίλου. Παρέμβαση και από τον Ιατρικό Σύλλογο. Σε σύνταξη λοιπόν 360 ευρώ και ό,τι άλλο μπορεί να προσφερθεί από ιδιωτική όμως ασφάλιση, οδηγείται το νέο μοντέλο εθνικού φορέα συντάξεων. Τα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας είναι στην κυριολεξία κατεστραμμένα και η μείωση των συντάξεων φαντάζει πολύ πιθανή, προκαλώντας βέβαια πονοκέφαλο στα εκατομμύρια των συνταξιούχων. Ασφαλιστικές εταιρείες λένε πως στην Ελλάδα των κατεστραμμένων ταμείων η μείωση των συντάξεων είναι μονόδρομος. Το σχέδιο που εξετάζει τώρα η κυβέρνηση είναι η δημιουργία ενός εθνικού φορέα συντάξεων. Αυτός πιθανότατα θα είναι το ΙΚΑ με μία νέα μορφή. Θα καθοριστεί παράλληλα μία εθνική σύνταξη, η βάση της οποίας θα είναι τα 360 ευρώ. Είμαστε από πρώτο χέρι πεθαμένοι. Από πρώτο χέρι. Πού να φτάσουν 300. Το ρεύμα έρχεται 150 και 200. Συν ο φόρος, υπολογίστε τα κι εσείς. Εγώ δεν βγαίνω. Χρήμα στην Ελλάδα. Και αυτοί που μας κυβερνάνε και μας κυβερνήσαν πρέπει να πάνε όλοι φυλακοί. Δουλέψαμε και χάσαμε τα λεφτά μας. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα όμως. 360 ευρώ σύνταξη, πώς σας φαίνεται? Δύσκολο. Δεν θα βγούμε πουθενά. Στα 360 ευρώ θα προστίθεται η ανταποδοτική σύνταξη, η οποία θα καθορίζεται από τις κρατήσεις που θα έχουν γίνει στους μισθωτούς ή τις εισφορές που έχουν πληρώσει οι αυτοαπασχολούμενοι. Δεν φτάνουν τα 360 ευρώ. Πότε είναι να πάνε να βρουν τα λεφτά που έχουν φάει για να ξαναρχίσει πάλι η οικονομία. Να τελειώνει αυτό το σκηνικό που έχουν κάνει με τον κόσμο. Αντέχουμε ακόμα, πιστεύετε, να πληρώνουμε και να μειώνονται συντάξεις και μισθοί? Κανένας, όπως πάντα, πράγματα ήδη έχουν τελειώσει. Να πούμε όλος ο κόσμος, όλος ο λαός μας. Αν το 1,5 εκατομμύριο άνεργοι δεν βγούνε και δεν ξυπνήσουνε, θα τους τρώνε τα τυφλοσκούλικα αυτά που υπάρχουν μέχρι σήμερα. Με λίγα λόγια, το μοντέλο προβλέπει σύνταξη 360 ευρώ και ό,τι άλλο μπορεί να δώσει το ταμείο. Φυσικά, με αυτό το σύστημα ανοίγει ο δρόμος για την ιδιωτική ασφάλιση. Από ένα χαμομήλι τη μέρα δεν θα φτάνει. Θα φτάνει, για ένα χαμομήλι τη μέρα θα φτάνει. Είναι κρίμα και άδικο να δουλεύει μια ζωή ο κάθε άνθρωπος, το κάθε τομέα που θα βρίσκεται, και να μας φτάσουν εκεί. Μπάτε σκύλια, λέστε τώρα στα νεκροταφεία της Πάτρας. Το πόρισμα της ΕΔΕ επισημαίνει πως μέσα στα νεκροταφεία γινόταν στην κυριολεξία πάρτι. Εργολάβοι, υπάλληλος και πολλοί άλλοι έκαναν ό,τι ήθελαν για να γεμίζουν τσέπες. Από την ΕΔΕ που διενεργήθηκε ανακύπτουν σοβαρά στοιχεία κακοδιαχείρισης και υπεξαίρεσης που αφορούν συγκεκριμένο υπάλληλο του πρώτου κημητηρίου, καθώς και ευθύνες των εκάστοτε πολιτικών προϊσταμένων. Επίσης ανακύπτουν πολύ σοβαρά στοιχεία σχετικά με τη διαχρονική σε βάθος 15 ετίας λειτουργία και διαχείριση των δημοτικών κημητηρίων, η οποία κρίνεται από απαράδεκτη και αδιαφανής έως διάτρητη. Όπως διαπιστώνεται από την ΕΔΕ, οι διοικητικά υπεύθυνοι για τη διαχείριση των κημητηρίων από το 2000 και μετά υπέπεσαν σε σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα, αφού από αυτούς δομήθηκε το καθεστώς διαχείρισης και εθιμικά αυτό κληρονομήθηκε στους μετέπειτα, έως και τον Ιούνιο του 2013.
τόσο για τους τμηματάρχες όσο και διευθυντές. Σύμφωνα μάλιστα με το πόρισμα της ΕΔΕ, προβληματίζει το γεγονός το οποίο μόνο τυχαίο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, ότι σε μικρό χρονικό διάστημα μετά την αλλαγή του προσωπικού των κινητηρίων άρχισαν να παρουσιάζονται ενδείξεις κακοδιαχείρισης με την έκδοση παραποιημένων ή ακυρωμένων αποδείξεων, ενώ από τις μαρτυρικές καταθέσεις των παλαιότερα υπηρετούντων και σε βάθος χρόνου 15 ετίας βεβαιώνεται μια άριστη διαχείριση που δεν άφηνε περιθώρια και υπόνοιες για έλεγχο. Έγινε μια προσπάθεια αρκετών μηνών και τελικά καταλήξαμε και ένα μέρος αυτού του πορίσματος λοιπόν δόθηκε στην δημοσιότητα. Ήδη πριν ένα μήνα περίπου μια υπόθεση κακοδιαχείρισης όσον αφορά τα εισπαρατώμενα τέλη έχει ακολουθήσει το δρόμο της δικαιοσύνης και του πειθαρχικού δικαίου που προβλέπει για τους δημόσιους υπαλλήλους. Τα άλλα ζητήματα που αφορούν την όλη διαχείριση των κινητηρίων, όπως διαπίστωσε η ΕΔΕ, τα πειθαρχικά παραπτώματα που έχουν πέσει δημοτικοί υπάλληλοι τα τελευταία 15 χρόνια, το ζητούμενο της ίσπραξης των δημοτικών τελών, τα οποία ήταν σχεδόν ανύπαρκτα και δεν υπήρχε ένα σύστημα ελέγχου, το ζήτημα με τους εισερχόμενους συσταγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά ανθρώπους εντός των κινητηρίων που αφορούν και ανθρώπους οι οποίοι εργαζόσανται εξωτερικούς συνεργάτες υποτίθεται του Δήμου, του Δημοτικών Υπηρεσιών, αλλά ανεξέλεγκτα γινόσανται διάφορα εκεί. Ναι. Όλα αυτά αναφέρονται στο πόρισμα. Ιδιαίτερη διαχείριση του πρώτου κινητηρίου κρίνεται απαράδεκτα χαώδης, διασκορπισμένη, χωρίς δομή και με μορφή μπακαλόχαρτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι το ότι καθίσταται αδύνατο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των τάφων, αφού στους περισσότερους εξ αυτών οι δικαιούχοι προκύπτουν κατά δήλωση των ιδίων. Επιβεβαιώνονται μόνο από τους σταυρούς των μνημείων και τελικά τα στοιχεία που πιστοποιούν το δικαίωμα των ιδιοκτητών και αποτελούν το αρχείο του Δήμου, στην πλειονότητά του, είναι σχετικά πρόσφατες υπεύθυνες δηλώσεις, που όμως και αυτές είναι ατάκτως αρχιοθετημένες. Η έλλειψη οργανωμένου αρχείου στερεί από το Δήμο το δικαίωμα ελέγχου εκείνων των περιπτώσεων που δεν έχουν καταβληθεί για μία τριακονταετία τα κάθε φύσεως τέλη και δικαιώματα από τους δικαιούχους. Η όψη του αρχείου των ανακομιδών του πρώτου κινητηρίου παραπέμπει σε αρχείο προηγούμενου αιώνα, με αποτέλεσμα η προσέγγιση του να απαιτεί φαντασία για να αναγνωστεί. Η έλλειψη οργανωμένου αρχείου οδηγούσε στην ίσπραξη των πάσης φύσεως τελών μόνο εφόσον οι δημότες οικειοθελώς πήγαιναν στα κημητήρια. Και δεν είναι μόνο αυτά, γιατί έχουμε και άλλα στοιχεία και για το Β' νεκροταφείο, αλλά υπάρχει στοιχείο για κάποιον κύριο εργολάβο κηδιών, ο οποίος έμπαινε μέσα στα νεκροταφεία και ακούστε, έπαιρνε τα στεφάνια, λέει, από που είχαν βάλει πάνω στα μνήματα. Τους σκελετούς. Τα ξύλα προφανώς. Ξύλα δηλαδή, μαζί με το ναι. Σημείο. Είτε ήταν δικά του είτε όχι. Ναι. Και βέβαια αρκούσε μια προφορική εντολή. Δηλαδή του έλεγε έλα εδώ να τα πάρεις είναι... Να πω ότι αρχικά το 2002 είχε υπάρξει ένας διαγωνισμός από τον οποίο προέκυψε ένας εργολάβος ο οποίος όντως μπορούσε να παίρνει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τους σκελετούς των στεφανιών. Μάλιστα. Όμως και μετά τη λήξη της σχετικής υπογραφής συμφωνίας με τον διαγωνισμό συνέχισε να παίρνει τους σκελετούς και αρκούσαν προφορικές εντολές ή δήλωνε μάλιστα κατά περίπτωση ότι έχει συνεννοηθεί με τον πολιτικό προϊστάμενο ή με τον οποιοδήποτε διοικητικά υπεύθυνο. Δηλαδή έμπαινε ο εργολάβος και δύο μέσα στον καταφύγιο με το φορτηγάκι του και τα έπαιρνε. Έμπαινε σκελετούς ανεξαρτήτως σε ποιους ανήκαν. Αν τους είχε φτιάξει αυτός, αν τους είχε φτιάξει κάποιο άλλο γραφείο κηδιών, αν τους είχε φτιάξει κάποιο ανθοπολείο. Και αυτή η ιστορία συνεχίζονταν επί δεκαετίες από το 2002, λέει η δική μου πληροφόρηση, μάλιστα. Συνέβαινε κάτι τέτοιο. Ωστόσο να τονίσουμε ότι η φάμπρικα αυτή δεν είχε στηθεί μόνο στο συγκεκριμένο σκέλος στο πρώτο νεκροταφείο, αλλά αφορούσε και στο δεύτερο κημητήριο. Στο οποίο δεύτερο κημητήριο να τονίσουμε ότι έχουμε αποδεδειγμένα πλέον και αποδοχή πλέον των καταγγελιών ότι γινόταν ό,τι γούσταρε ο καθένας με την αφή των καντηλιών. Μια άλλη μεγάλη φάμπρικα, μια άλλη μεγάλη πονεμένη ιστορία που αποτελούσε κοινό τόπο και μυστικό για τους παρικούντες όχι στα νεκροταφεία, αλλά αυτούς που διαχειριζόντουσαν νεκροταφεία καιρό τώρα, χωρίς να μιλάει κανένας. Αποκορύφωμα όλων αυτών των πράξεων αποτελεί, έως ότου προκύψει το επόμενο ακαθόδες ζήτημα που δεν ξέρω ποιο θα είναι γύρω από τα κημητήρια, και η διαπίστωση ότι είχαμε περίεργα λησβερίσια και σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση παύλα ανακύκλωση των κεριών. Γιατί ουδέποτε ζυγίστηκαν, μετρήθηκαν, παραλύθηκαν βάσει πρωτοκόλλου και καταμέτρησης, οι ποσότητες κεριών που πήγαιναν πάλι για ανακύκλωση συμμετά το σβήσιμό τους από την πρώτη ή δεύτερη χρήση, με αποτέλεσμα να είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι είχαμε ελλειποβαρή
τα δέματα τα οποία επέστρεφαν. Άρα μιλάμε, για να το καταλάβει ο κόσμος, για μεγάλη οικονόμα στα νεκροταφεία. Για διαπλοκή. Να για... θυμίσω ότι είχε γίνει μια προσπάθεια πριν από μερικά χρόνια στο πρώτο νεκροταφείο να μπει μια τάξη και μάλιστα και από τον κύριο Ριγάτο τότε, τον αντίμαχο του κυρίου Φλωράτου που ήξερε καλά το θέμα, στο ζήτημα των καντηλιών. Αλλά μάλλον, όπως λένε τα στοιχεία, το απόστημα δεν έσπασε, Παναγιώτη. Δεν έσπασε τότε, γιατί τα στοιχεία δεν ήταν αρκετά για να σπάσει το απόστημα. Οι πληροφορίες δικές μου κάνουν λόγο για κάποια στοιχεία που κάποιοι διοχέτευσαν στους αρμοδίους, τα οποία δεν άφηναν έτσι κι αλλιώς περιθώρια στη Δημοτική Αρχή να μην δράσει. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς ήταν μονόδρομος για τη Δημοτική Αρχή να κάνει αυτό που έκανε, γιατί ουσιαστικά το υπαγόρευαν τα στοιχεία που είχαν προκύψει. Βέβαια όλα αυτά θα κρυθούν μέσα από τις δικαστικές αίθουσες. Δεν είμαστε εμείς. Όχι. Δεν είμαστε εμείς. Εδώ εξετάζουμε σήμερα το ζήτημα της ΕΔΕ και του πωλήσματός της. Εγώ πάω και πιο πέρα. Λέω, εμείς δεν βγάζουμε συμπέρασμα. Για τον έναν. Δεν βγάζω για τα άλλα, μια στιγμή. Ναι. Για τον έναν υπάλληλο θα υπάρξει ποινική δίωξη από ό,τι ξέρω. Και θα κρυθεί εκεί πέρα. Ναι, αλλά για τα άλλα ζητήματα, αυτά που ανέφερε και ο Γιάννης με τα κεριά και τον εργολάβο κηδιών, δεν είναι ζήτημα δίωξη. Και δεν υπάρχει ζήτημα δίωξη. Όχι, με συγχωρείτε, είναι δύο τα επίπεδα. Εγώ αναφέρομαι καταρχάς στον υπάλληλο. Έτσι, ο υπάλληλος αυτός είναι και συνδικαλιστής. Ναι. Υπήρξε συνδικαλιστής και ήταν γνωστή και μια πολιτική κόντρα που είχε με την παρούσα Δημοτική Αρχή. Εγώ είμαι συγκρατημένος. Ναι, θα το δούμε. Θα δούμε από τη δικαιοσύνη. Έτσι λοιπόν. Πάντως επαναλαμβάνω ότι τα όσα στοιχεία είχαν περιέλθει εις γνώση της Δημοτικής Αρχής, που κάποιοι συγκεκριμένοι κύκλοι τα ιδιοχέτευσαν, προσέξτε αυτό που σας λέω, ανάγκασαν τη Δημοτική Αρχή, ήταν μονόδρομος δηλαδή για τη Δημοτική Αρχή, να πράξει ως έπραξε. Δεν είχε άλλη οδό επιλογής. Άρα λες ότι δεν γινόταν το έλα να δεις τα νεκροταφεία, δεν είχαμε πάρτι. Είχαμε πάρτι. Όχι, θέλω να πω ότι τα στοιχεία που βγήκανε καλά στην παρούσα αυτό. Περίπτωση πάρτι πήγε, ανάγκασαν το Δήμο αυτό. Πατρίων πάρτι να πράξει. Έτσι, τον κόσμο δεν τον νοιάζει. Υπάρχει μακρινός, με συγχωρείτε, υπάρχει μακρινός που δεν γνώριζε ή δεν πίστευε ότι τα νεκροταφεία στην πόλη του είναι μαγαζιά γωνία. Μάλιστα, ωραία, αυτό. Και δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο υπάλληλο. Αναφέρομαι σε βάθος χρόνου γενικότερα για ό,τι συμβαίνει. Και βεβαίως δεν μπορώ να δεχτώ ότι έπρεπε μια δημοτική αρχή να έχει ακλόνητα στοιχεία προκειμένου εάν ήθελε να βάλει τάξη. Και να καθαρίσει το τοπίο, να θυμάσαι. Σε κάθε περίπτωση, καλό θα είναι εγώ στην εκπομπή μου να προσέξει λίγο τα δημοτικά κημητήρια. Κατ' επανάληψη. Τα οποία είναι σε διάλυση. Κατ' επανάληψη. Έχουν κάνει παράπονα επανειλημμένος συγγενείς και κοιμημένων συντοπιτών μας, συνανθρώπων μας, ότι η κατάσταση στα δημοτικά κημητήρια επί της παρούσης δημοτικής αρχής είναι δραματική. Τώρα λοιπόν που σταματάει το κλέψιμο, να δώσουν εκεί τα λεφτά. Είναι θέμα κλεψίματος. Είναι θέμα οργάνωσης εκ μέρους του Δήμου Πατρέων. Σε καμία περίπτωση. Να είχε αφήσει και αυτά στην τύχη. Σε καμία περίπτωση η διαδικασία που ακολουθήθηκε και όσα έρχονται στο προσκήνιο βάσει και των δελτίων τύπου της Δημοτικής Αρχής δεν έρχονται να αντισταθμίσουν τα ελλείμματα που υπάρχουν στα κημητήρια, στα δημοτικά κημητήρια της Πάτρας. Όμως, στο σκέλος που έχει να κάνει με το ότι συντελείται σε επίπεδο φάμπρικας, λοβιτούρας, κονόμας στα κημητήρια της Πάτρας, μάλιστα, κανείς από τους πολιτικά υπευθύνους, από όσους βρέθηκαν στα υψηλότερα κλιμάκια διοικητικής μέριμνας για τη λειτουργία των κημητηρίων σε βάθος χρόνου, δεν δικαιούται, δεν νομιμοποιείται να δηλώνει πως δεν ξέρει, δεν άκουσε, δεν είδε. Συνεχίζω τώρα μια στιγμή πρέπει να αλλάξουμε θέμα γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Μισό λεπτό κάτι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, ότι θα κρυθεί στην πορεία τι θα γίνει. Έτσι. Αυτό το είπαμε. Όχι, με συγχωρείτε. Θα κρυθεί στην πορεία τι θα γίνει. Για να είμαστε σαφείς. Θα κρυθεί στην πορεία. Είναι μια παρέλυση. Βγάζουμε συμπεράσματα εμείς τώρα. Όχι. Γιατί εμένα μου κάνει η ιδέα. Επιτρέπετε να πω κάτι. Μα θα βοηθήσει την κουβέντα. Και σε προκαλώ να πάρει θέση. Έχω πάρει θέση. Τι να μην προκαλέσει. Γι' αυτό που θα πω τώρα. Όχι, να το τελειώσω. Να το τελειώσω. Όμως συγγνώμη. Όχι, θα απαντήσεις. Θα πεις συνολικά. Θα το πεις συνολικά αν θέλεις. Μα δεν θέλω να απαντήσω. Να πω τη γνώμη μου θέλω. Μου κάνει περιέργεια η σπουδή της Δημοτικής Αρχής πριν ακόμα ολοκληρωθεί το πόρισμα της ΕΔΕ. Να σπεύσει θριαμβολογώντας, να εξαγάγει συμπεράσματα. Μα αυτό πήγε να γίνεται αυτό το πράγμα. Ήθελα να πω. Θα το δούμε αυτό. Ότι όπως και να το κάνουμε υπάρχει μια παράλληλη διαδικασία. Η μία διαδικασία που έχει να κάνει με την ΕΔΕ που δεν έγκυται στο τι θα προκύψει από το κομμάτι το δικαστικό εισαγγελικό και η άλλη που βεβαίως αφορά το κεφάλι της δικαιοσύνης και για τα χρονικά εκείνα περιθώρια που δεν έχουν παραγραφεί. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ή δεν υφίστανται κάποιοι με την υπαλληλική ιδιότητα. Λοιπόν, τέλος, προφανώς και εγώ διαφωνώ με την διαρροή στοιχείων από τη ΕΔΕ,
δεδομένου ότι κάτι τέτοιο, τουλάχιστον μέχρι πρότινος, θεωρείται ότι δεν είναι ούτε καν. Όταν άλεσε δε στο Δήμο, κολλήσε. Το κλείνουμε εδώ. Συνεχίζω τώρα αντιδράσει για τη φυλάξη του καθηγητή Αναισθησιολογίας του Πανεπιστημίου Πατών, του κυρίου Κρήτωνα Φίλου. Παρέμβαση έγινε και από τον Ιατρικό Σύλλογο Πάτρα σήμερα το πρωί. Χθες ήταν στα πρωτοσέλιδα, λόγω συμμετοχής σε μια περίπλοκη μεταμόσχευση. Την ίδια μέρα βρέθηκε στη φυλακή για ανθρωποκτονία που είχε χαρακτηριστικά ευθανασίας, αλλά χωρίς συνένεση της οικογένειας. Κρήτων Φίλος. Μετά από 11 χρόνια, η οικογένεια του Βασίλη Κλονή εκφράζει την ικανοποίησή της που δεν διαψεύστηκε. Το μεικτό ορκωτό εφετείο πατρών καταδίκασε σε δεκαετή κάθειρξη και τριετή στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων. Τον καθηγητή και διευθυντή της μονάδας εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρίου, Κρήτωνα Φίλο, για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Η ελληνική δικαιοσύνη έλαμψε δια της αποφάσεώς της. Είναι άξια στο να δίνει γενναίες και ηρωικές αποφάσεις, στέλνοντας εκεί που αξίζει τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν συντελέσει στην παθογένεια του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στέλθηκε στη φυλακή ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν γνωστός, τη σπάση για τις πράξεις του, αλλά κανείς δεν μιλούσε. Ο καθηγητής οδηγήθηκε αμέσως μετά την απόφαση στο μεταγωγόν και από εκεί στη φυλακή. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία 4-3, ενώ η αρχική πρόταση ήταν για 20 χρόνια κάθριξης. Λόγω όμως προτέρου έντιμου βίου, η ποινή μειώθηκε στα 12 χρόνια και τελικά πλειοψήφισε η δεκαετής κάθριξη. 11 ολόκληρα χρόνια αγώνων της οικογένειας Κλονή, 11 χρόνια που η ψυχή του Βασίλη Κλονή επλανάτο και ή με μια μεγάλη απορία γιατί έφυγε έτσι ξαφνικά, βρίσκει την απάντηση από την ελληνική δικαιοσύνη που με ένα μικρό διάλειμμα λόγω της πρωτοδίκου αποφάσεως απέδειξε ότι υπάρχει, ότι παραγνωρίζει οποιονδήποτε επίσημο ή άσημο, οποιοδήποτε διάσημο, πλούσιο ή φτωχό και αποδίδει τα του κέσσερα στο κέσσερι. Όχι μόνο δικαίωσε το κοινό περί δικαίου αίσθημα, αλλά ηρέμησε την ψυχή ενός ανθρώπου η οποία ψυχή έφυγε με τρόπο πραγματικά βάναυσο. Ο καθηγητής είχε κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία. Ο ασθενής ήταν ο Βασίλης Κλονής και είχε πεθάνει μέσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου στο Ρίο στις 3 Δεκεμβρίου του 2002, πάσχοντας από ανίατη ασθένεια. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο γιατρός έδωσε εντολή σε νοσηλευτή να μειώσει τον αερισμό του ασθενούς που στηριζόταν μηχανικά από 8 λίτρα σε 3 λίτρα οξυγόνου το λεπτό. Επίσης, χορήγησε το φάρμακο πενταθόλη με αποτέλεσμα να αδρανοποιηθούν οι πνεύμονες του ασθενούς και σε συνδυασμό με το ελάχιστο οξυγόνο που έπαιρνε να πεθάνει. Η ατμόσφαιρα στο ιατρικό κόσμο και στο πανεπιστήμιο βέβαια είναι βαριά, γιατί πρόκειται για την καταδίκη ενός καθηγητή που έχει προσφέρει και στο πανεπιστήμιο και στο νοσοκομείο. Παρά όλα αυτά, ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών θα ακολουθήσει όλες τις νόμιμες ενέργειες που προβλέπονται σε αυτή τη διαδικασία. Από την πλευρά του τώρα ο γιατρός υποστηρίζει ότι δεν ευθύνεται ο ίδιος για τον θάνατο του ασθενούς, ούτε επέδειξε ιατρική αμέλεια στο τρόπο περιθάλψής του. Πραγματικά, μετά από 11 χρόνια, μετά από 3 παρεμπεμπτικά βουλεύματα και μετά από μια αξιόλογη έφεση του εισαγγελέως εφετών και την μνημειώδη αγόρευση της κυρίας εισαγγελέως της έδρας, το δικαστήριο απέδωσε εκείνα που έπρεπε στον γιατρό αυτό. Στο πρώτο βαθμό η υπόθεση είχε εξεταστεί στο μεικτό ορκωτό του Αγρινίου, όπου ο γιατρός είχε ορθωθεί με ψήφους 6-1. Όμως έφεση κατά της απόφασης άσκησε ο πρώην εισαγγελέας εφετών Πατρών Γιώργος Μποροδήμος, η οποία κατέληξε στο χθεσινό αποτέλεσμα. Θα συνδεθούμε με την κυρία Λογκίνου, την συνήγορα της πολιτικής αγωγής στην δίκη του Κρήτωνα Φίλου, όπως επίσης και με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο και με τον Γιάννη Γεωργόπουλο. Καλησπέρα κυρία Λογκίνου, σας είδαμε και χθες και σήμερα. Ακούσαμε και την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, την κυρία Μαστοράκου, η οποία είπε ότι πραγματικά έχουν εκπλαγεί όχι από το αποτέλεσμα, αλλά από την εξέλιξη αυτής της ιστορίας στον Ιατρικό Σύλλογο. Εγώ το θεωρώ κάπως δικαιολογημένο από τη στιγμή που είναι ένας συνάδελφός τους και υπάρχει μια, αν θέλετε, βλέπει το ζήτημα η κυρία Μαστοράκου με μια συναδελφική σκοπιά και εγώ την δικαιολογώ. Αν ζητάτε την άποψή μου και αν μου επιτρέπετε να επέμβω, θα ήθελα να πω πως είναι άκρος υποκριτικό. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ζω 40 χρόνια στους κόλπους της πατριαρχικής κοινωνίας.
τις απόψεις μας και τις εμπειρίες μας τις αποκτάμε μέσα από την κοινωνία στην οποία ζούμε και ανδρωνόμαστε. Θεωρώ πως όλοι γνώριζαν πράγματα για το συγκεκριμένο κατηγορούμενο, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαν με έναν πολύ sick τρόπο να τα θέσουν υπόψη της ποινικής δικαιοσύνης. Η συγκεκριμένη έκφραση, ακριβώς όπως σας την προανέφερα, υπόθηκε από τις καταγγέλουσες ιατρίνες, οι οποίες δούλευαν με αυτόν χρόνια, τον είχαν καθηγητή, από αυτόν έμαθαν τα όσα γνώριζαν πέρα από τις ιατρικές τους γνώσεις από τη σχολή για τον τρόπο λειτουργίας της ΜΕΘ, αλλά δυστυχώς, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταγγέλεις τον καθηγητή σου. Να καταγγέλεις ένα πρόσωπο το οποίο έχει εξέχουσα θέση στον ιατρικό κόσμο και κακά τα ψέματα μετουσίωνε στο πρόσωπό του και το νοσοκομείο και το πανεπιστήμιο. Φαίνεται ότι το ποτήρι ξεχύλισε, κύριε Φλαμή. Φαίνεται ότι ακόμα και τα απολύτως αδικαιολόγητα θα προσπαθούσε αυτός ο άνθρωπος να τα δικαιολογήσει. Όμως προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω ποινικές ευθύνες, κάποιος έπρεπε να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο και να καταγγείλει επιτέλους αυτό που γινόταν ασύστολα στη ΜΕΘ. Συνεπώς μας λέτε, συγγνώμη σας διακόπτω, ότι μιλάμε για μια κατάσταση που σοβούσε, μια κατάσταση η οποία ήταν αντίθετη σε οτιδήποτε εκπορεύεται από τον ιατρικό όρκο και τον όρκο στον Ιπποκράτη, για μια κατάσταση η οποία απήχε πολύ από το να υπηρετεί τους ασθενείς και τους κανόνες εκείνους που διέπουν τη λειτουργία ενός δημόσιου νοσοκομείου. Με επικεφαλής έναν καθηγητή. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Αν θέσουμε υπόψη μας το γεγονός ότι ο όρκος του Ιπποκράτη διαπνέεται από την αρχή του οφελέιν και μη βλάπτην, θέλω να τονίσω ότι αν εξετάσει κανείς την παρούσα ποινική υπόθεση, εν προκειμένου θα διακρίνει κανείς την πλήρη αντίθεση στους βασικούς όρους της ιατρικής δεοντολογίας. Αντιλαμβάνεστε πως μια τέτοια περίπτωση μπορεί να μιλάω σκληρά και μπορεί να φαίνονται όλα αυτά κάπως τραχιά, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η ζωή και η ζωή μας ευνηδιάζει. Η ζωή για να προχωρήσει λίγο κουβέντα, υπάρχει ένα βασικό ερώτημα το οποίο πιστεύω το έχουν όλοι. Γιατί να το κάνει αυτό ο Κρητών Φίλος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, διευθυντής της ΜΕΘ, με ένα αρκετά καλό μισθό πιστεύω, έτσι, για ποιο λόγο λοιπόν να οδηγήσει έναν άνθρωπο στον θάνατο, για ποιο λόγο να το κάνει αυτό ο καθηγητής, είχε κάποιους ιδιαίτερους λόγους, ή μήπως ένιωθε ότι ο άνθρωπος αυτός είχε τελειώσει, τελείωνε αν θέλετε, δεν ξέρω. Ακούστε, η απάντηση είναι πολύπλευρη, δεν θα μπορούσε ποτέ κανείς, ούτε και εγώ φυσικά, να δώσω μια μονολεκτική απάντηση σε αυτό, καθότι η προσωπικότητα του κατηγορούμενου ήταν πολυσύνθετη. Και εξηγούμε. Αυτό το ερώτημα, το ποιο ήταν το κίνητρο, βεβαίως είναι αυτό που μας απασχόλησε πρωτίστως εμάς, τους συνηγόρους πολιτικής αγωγής και εμένα και τον κύριο Κρινίδη, αλλά και τον ίδιο τον εισαγγελέα. Να ξέρετε όμως ότι σε πολλές ποινικές υποθέσεις, από την μέχρι τώρα εμπειρία μου, πέρα από τις εμφανείς καταστάσεις υπάρχουν και κάποιες αφανείς συνθήκες και συγκυρίες. Με συγχωρείτε, σας διακόψω. Mm-hmm. Δηλαδή, ενδέχεται να έχουμε καταδικαστική απόφαση χωρίς το δικαστήριο να έχει εντοπίσει το κίνητρο μιας πράξης για την οποία καταδικάστηκε ένας άνθρωπος. Το κίνητρο φωτίστηκε. Το οποίο κατά το δικαστήριο πηγαίνει. Δυστυχώς ακόμα το σκεπτικό του δικαστηρίου δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω, καθότι η απόφαση αυτή δεν έχει καθαρογραφεί. Mm-hmm. Πλην όμως αυτό το οποίο προβάλαμε σαν δική μας γραμμή, σαν δική μας εξήγηση για τα κίνητρα τα οποία κίνησαν το μοχλό, το μυαλό αυτού του ανθρώπου να κάνει αυτή την πράξη, ήταν καθαρά οι ηγεμονικές του τάσεις στο νοσοκομείο, η θεωρία του ότι αυτό το οποίο κάνει, το να απαλλάσσει το φθαρτό σώμα από το πνεύμα το οποίο πρέπει να το απελευθερώσει, το να μην απασχολούν κρεβάτια της ΜΕΘ, άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη φτάσει στο απότερο σημείο του θεραπευτικού στόχου. Για ποιο λόγο να μην τα απασχολούν τα κρεβάτια, μήπως έπρεπε να διάσουν, αυτό θέλετε να πείτε? Είμαι πολύ ξεκάθαρη σε αυτό, δηλαδή δεν θέλω να πολυλογήσω όταν τα πράγματα είναι εξαιρετικά αποκρισταλωμένα και διαφανή. Όλος ο κόσμος γνώριζε ότι τα κρεβάτια στη ΜΕΘ είναι πολύτιμα γιατί ήταν μόνον 10. Θέλετε να πείτε ότι τα κρεβάτια στη ΜΕΘ κοστολογούνται και ακόμα κοστολογούνται? Εγώ δεν θα επισέλθω σε αυτό το ζήτημα το οικονομικό, γιατί για μένα το ζήτημα, το κίνητρο για αυτή την πράξη δεν είναι οικονομικό. Και επιτρέψτε μου να πω πως είναι καθαρά θρησκευτικό, κοινωνικό,
και να μου επιτραπεί και η έκραση ψυχιατρικό. Το σύμπλεγμα του Θεού, το ξέρετε, κύριε Ριγόπουλε. Τι εννοείται θρησκευτικό? Το σύμπλεγμα του Θεού, το ξέρετε, κύριε Ριγόπουλε. Έχει δώσει ο Θεός εξουσιοδότηση σε κάποιον επίγειο αντιπρόσωπό του, αυτόκλητο φυσικά? Εννοείται. Δυστυχώς, να κανονίζει, να ρυθμίσει τις ζωές. Δυστυχώς, δεν κατάλαβα. Κύριε Ριγόπουλε, ακούστε με. Όσο και δύσκολο να σας φαίνεται να το αντιληφθείτε, ένας άνθρωπος ο οποίος διέπεται από τις αρχές του προτεσταντισμού, που σημειωτέων δεν αντιλέγω στο δικαίωμα του οποιοδήποτε να πιστεύει το οτιδήποτε. Άλλωστε, είναι συνταγματικό μας δικαίωμα αυτό. Όμως, οι αρχές του προτεσταντισμού είναι σαφείς. Δεν χορηγούμε αναισθησία σε αμβλώσεις. Πράγμα το οποίο ήταν αρχή του κύριου κατηγορούμενου. Δεν επιθυμώ το πνεύμα να αλλοιώνει το φθαρτό σώμα και γι' αυτό το απελευθερώνω. Όλα αυτά μπορεί να σας φαίνονται ότι είναι αντιλήψεις που μόνο σε ένα φιλοσοφικό ιατρικό συμπόσιο θα μπορούσαν να εισφερθούν. Δυστυχώς όμως κάποιος τις εφάρμοζε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Άρα μου λέτε ότι έχει καταληφθεί ποιο ήταν το κίνητρο. Σας είπα ότι το κίνητρο ήταν πολύ σύνθετο. Δυστυχώς είναι πολύ σύνθετο. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι τελείωσε μια δίκη. Τον κούρασε, κύριε. Ναι, τον κούρασε ο κύριος Κλονής που επί 65 μέρες παρέμενε σε ένα κρεβάτι το οποίο ίσως κάποιος άλλος νεότερος να το είχε περισσότερο ανάγκη. Υπάρχει και η ηγεμονική τάση, να μείνω λίγο σε αυτό. Αυτές ήταν οι κουβέντες των καταγγελουσών ιατρών. Δηλαδή ότι ήταν ο ρόλος του και ο λόγος του αδιαπραγμάτευτος, αναμφισβήτητος. Το οποίο βέβαια, εδώ μου επιτρέπετε να τονίσω το εξής, κανένας δεν αντιλέγει ότι ο Κρήτων Φιλός ήταν μια εξαιρετικά εξέχουσα ιατρική επιστημονική προσωπικότητα. Κανένας δεν αντιλέγει. Σαφώς. Είναι δυνατόν ποτέ ένας γιατρός σε αυτή τη θέση τόσα χρόνια να μην έχει προσφέρει και θεάριστο έργο? Είναι κατηγορούμενος για άλλη υπόθεση, κυρία Λογκίνου. Μάλιστα. Ξέρω ότι εκκρεμούν και εναντίον του κάποιες άλλες ποινικές υποθέσεις, τις οποίες δυστυχώς δεν δύναμαι να σχολιάσω, καθότι αυτές ακόμα... Φωτίστε μας λίγο για παρόμοιες καταστάσεις. Παρεμφερείς, παρόμοιες, για καταστάσεις που κάποιοι έκριναν πως τα κρεβάτια της ΜΕΘ... Για καταστάσεις που κάποιοι έκριναν πως τα κρεβάτια της ΜΕΘ δεν τους άξιζαν. Έπρεπε δηλαδή να κρατηθούν κενά για κάποιους άλλους. Για κάποιους νεότερους ενδεχομένως. Δεν ξέρω. Μισό λεπτό, να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα. Δεν μπορώ να μιλήσω πιο συγκεκριμένα. Όχι, μισό λεπτό. Υπάρχει δικαστική δίωξη? Όχι ακόμα. Για κάποιους συγκεκριμένη περίπτωση? Όχι ακόμα, έχουν υποβληθεί μηνύσεις. Αυτό. Απάντηση, έχει υποβληθεί μήνυση για συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά δεν νομιμοποιούμε αυτή τη στιγμή να θέσουμε τίποτα. Ενός νέου ανθρώπου, δεν είναι. Δεν βγάζουμε συμπέρασμα κατά τη διάρκεια. Σαν πληροφορία τον θέτω. Σαν πληροφορία βεβαίως την επιβεβαιώνω. Στο διαδίκτυο από χθες, οπότε λοιπόν και η είδηση αυτή δημοσιοποιήθηκε. Υπάρχουν πολλές απόψεις. Έτσι, κάποιοι λένε κρίμα, για ποιο λόγο ο καθηγητής με βοήθησε, με έχει σώσει. Μάλιστα λένε με βοήθησε στο παιδί μου ή ξέρω εγώ στον πατέρα μου κλπ. Και άλλοι που λένε λίγα έφαγε, καλά του κάναν και κάποια τέτοια. Τα έχω ακούσει και εγώ αυτά, κύριε Φλάμ. Τα έχετε ακούσει. Στην ίδια κοινωνία ζούμε. Έτσι, έχει σημασία αυτό να το πούμε λοιπόν. Άρα λοιπόν έχουμε δύο διαφορετικές απόψεις. Δεν ξέρω βέβαια τι σημαίνει αυτό. Ναι, αλλά μία άποψη δεν σημαίνει ότι αυτομάτως επικυριαρχεί τη άλλη και οδηγεί σε ψηφισμό. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Επειδή αυτός εγώ μεταφέρω. Είμαι ένας πλούσιος και έχω δώσει πολλά χρήματα στην εκκλησία, σε ιδρύματα και από την άλλη πλευρά συλλαμβάνομαι να κάνω εμπόριο όπλων, να διακινώ ναρκωτικές ουσίες, δεν σημαίνει ότι μπορεί να επικαλεστώ τις δωρεές μου για να βγω αφρό. Μεταφέρουμε όλες τις απόψεις, Γιάννη, και επισημαίνω το γεγονός ότι αυτή πραγματικά η είδηση προκάλεσε διαφορετικά συναισθήματα με πάρα πολύ κόσμο στην Πάτρα. Αυτό λέω. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι εννοεί η κυρία Λογκίνου. Ξέρω πολύ καλά τις αντιδράσεις που υπήρχαν από τότε στον ιατρικό κόσμο για την περίπτωση του κυρίου Φίλου. Να θυμίσω ότι το 2002 είχαμε ασχοληθεί ως δημοσιογράφοι όλοι με την ιστορία αυτή. Εγώ μάλιστα τότε και στον Αντένα είχα μεταδώσει το ρεπορτάζ και είχαμε δώσει πανελλαδική διάσταση. Είχαμε μιλήσει μάλιστα τότε και με συγγενείς του αείμνηστου Κλονή και μάλιστα στο σπίτι εκείνη την εποχή του 2002. Είχαμε ψάξει λοιπόν πολύ καλά την υπόθεση, είχαμε απελληθεί και με αγωγές και με μηνύσεις. Δεν έγινε όμως αγωγή, να το τελειώσω για αυτό. Μια παρατήρηση. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Μου προκύπτει από τα λεγόμενά σας, από τα συμφραζόμενα αν θέλετε, ότι ενδεχομένως το Πανεπιστήμιο Ιωνικό Νοσοκομείο του Ρίου, σε επίπεδο πανεπιστημιακής κοινότητας, καθηγητικής κοινότητας ή γενικότερη ιατρικής κοινότητας, είχαμε μια άτυπη ιδιότυπη ομερτά. Δεδομένου ότι από τα λεγόμενα... Ομερτά υπάρχει σε κάθε κλαμπ επαγγελματικό. Δηλαδή, πόσο μάλλον ιατρικά συμβούλια, επιστημονικά συμβούλια, συμβούλια του νοσοκομείου, διοικητικά συμβούλια, συνδικαλιστικά όργανα. Μου προκύπτει από τα λεγόμενά σας ότι γνώριζαν σε ένα μικρό ή μεγάλο βαθμό
τον τρόπο με τον οποίο διακονούσε εντός εισαγωγικών την ιατρική επιστήμη ο συγκεκριμένος καθηγητής, και παρόλα αυτά δεν έγιναν στόματα. Και έπρεπε να φτάσουμε στην αποδεδειγμένη απώλεια ενός ηλικιωμένου, στον τρόπο με τον οποίο αντέδρασαν ενδεχομένως πολλοί παράγοντες που ήταν γύρω ή κοντά σε αυτόν, για να μας προκύψει αυτό το οποίο όφιλε η ίδια η ιατρική κοινότητα και βεβαίως η κοινότητα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Τηρίου να έχει αναδείξει από μόνη της. Άρα υπάρχουν και ευθύνες οι οποίες διακτηνίζονται, θα μου επιτρέψετε να σας πω, και σε άλλα πρόσωπα. Και ενδεχομένως πρέπει να το αναζητήσουν αυτοί που πρέπει. Αυτό το οποίο λέτε μετουσιώνεται στην προχειρότητα της διεξαγωγής των ΕΔΕ, τόσο για τα αίτια, για τις συνθήκες θανάτου του Κλονή, όσο και για την απώλεια των ημερήσιων φύλων νοσηλείας του Κλονή. Διότι μην ξεχνάτε πως παράλληλα με την ανθρωποκτονία, στο Αγρίνιο, στο ΜΟΔ Αγρινίου, στον πρώτο βαθμό, δικαζόταν και η επεισαγωγή δημοσίων εγγράφων. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό συνεκτιμήθηκε δεόντως από το δικαστήριο. Δεν είναι δυνατόν ένας θάνατος ο οποίος είναι αδικαιολόγητος, ο οποίος δεν προέκυπτε από τίποτα και κυρίως από, δεν προέκυπτε η επιβάρυνση του ασθενούς, να συνοδεύεται και από την απώλεια 30 ημερήσιων φύλων νοσηλείας, το οποίο το συνειδητοποίησε η οικογένεια όταν ζήτησε με εισαγγελική παρέμβαση, παρακαλώ, το φάκελο του συγγενούς τους. Γι' αυτό φυσικά το αδίκημα, το οποίο παραγράφηκε, ο κύριος κατηγορούμενος παρέμεινε ατιμόρυτος. Πλην όμως αυτό δεν μπορεί να διαφεύγει της συζήτησής μας. Να κάνω ένα σχόλιο, Κωνσταντίνα, μου επιτρέπεις. Εγώ με έκπληξη άκουσα την τοποθέτηση της επικεφαλής του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, της κ. Μαστοράκου, η οποία ως ένας άλλος πόντιος πιλάτος έκανε μια επιδερμική, ουδέτερη θα έλεγα, τοποθέτηση. Ότι και αυτή εξεπλάγει, δεν ήξερε τίποτα για το θέμα κλπ. Και συγκλονίστηκε η ιατρική κοινή γνώμη της Πάτρας. Συγκλονίστηκε τι σημαίνει ότι ήταν ανυποψίαστη. Συγγνώμη, δεν συγκλονίζεσαι όταν ακούς ότι ένας συνάδελφός σου πάει μέσα. Ανθρώπινα. Ρωτάω λοιπόν τώρα, αναρωτιέμαι μάλλον, δηλαδή στην ιατρική κοινότητα, που εν πάση περιπτώσει δεν είναι και μια τόσο αχανής κοινότητα, έτσι, πολυπληθής, είναι συγκεκριμένα πρόσωπα και υπάρχουν και μυστικά που διακινούνται ή σχόλια. Δεν είχε ακούσει κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διοικητικού Συλλόγου, όχι για αυτή την περίπτωση, γενικά περιπτώσεις. Και εδώ το συνδέω... Συγγνώμη, και για δημοσιογράφους ακούς τέτοια πράγματα, αλλά δεν σημαίνει ότι... Ναι, εδώ το συνδέω όμως, εδώ το συνδέω με το κράτος και τους ελεγκτικούς φορολογικούς μηχανισμούς. Γιατί το λέω? Γιατί είναι κοινό μυστικό και δεν αναφέρομαι στον καταδικαστέντα απαραίτητα. Σε πολλούς γιατρούς που τους ξέρουμε, στην ευρύτερη περιοχή. Δεν είναι κοινό μυστικό ότι έχουν χτίσει βίλες εκατομμυρίων ευρώ. Ναι, σε πληροφορώ λοιπόν ότι ακόμα για σκάνδαλα γιατροί έχουν αδοθεί, γι' αυτό μην το πας παραπέρα. Ναι, όχι, θέλω να πω, έτσι, και για μεγάλα σκάνδαλα και για εκατομμύρια ευρώ. Ξέρουμε πάρα εξής, πολύ καλά τι συνέβη έσχες, και πρόσφατα με μεγάλο σκάνδαλο. Αθώθηκαν γιατροί. Λοιπόν, δεν ισχύει για τους γιατρούς. Μάλλον όχι. Αυτό θέλω να πω. Θέλω κάτι τελευταίο μόνο για τη διαλογίνου. Θέλω να μου πείτε πώς ήταν ο Κρήτων Φίλος στη διάρκεια της ακροματικής διαδικασίας. Ήταν ψυχρός, ήταν ήρεμος, ήταν αποστασιοποιημένος. Θα τον καλούσε κανείς συναισθηματικά απογυμνωμένο. Ένας άνθρωπος πραγματικά χωρίς λύπη για αυτό το οποίο συνέβη. Δεν εξέφρασε ούτε μία φορά την λύπη του για το συγκεκριμένο συμβάν. Το μόνο που έκανε ήταν να λέει ότι δεν ήταν αυτός ο οποίος το διέπραξε και ότι σε κάθε περίπτωση δεν ήταν και υποχρέωσή του να κλάψει πάνω από τον ασθενή Κλονή. Αυτά τα πράγματα, όπως αντιλαμβάνεστε, συγκλονίζουν το δικαστήριο. Δεν είναι αυτά στοιχεία μιας προσωπικότητας ενός κατηγορούμενου που βρίσκεται σε μια δύσκολη στιγμή. Ο άνθρωπος δεν είχε συνειδητοποιήσει σε τι δύσκολη θέση βρισκόταν. Είχε απλά εκλογικεύσει την αξιόπινη πράξη του και την είχε προφανώς στο μυαλό του αναγάγει σε ύψιστη ιατρική ενέργεια. Μου βοηθάτε λίγο. Δεν γνωρίζω κατά πόσο στην ιστορία των δικαστικών χρονικών στην Πάτρα ή στην ευρύτερη περιφέρεια ή ανά την επικράτεια έχουμε τόσο θεαματική ανατροπή μεταξύ μιας πρωτόδικης και μιας δευτερόδικης απόφασης, δευτεροβάθμιας. Το 6-1-4-3. Το 6-1 γίνεται 4-3. Έτσι. Κοιτάξτε, το 4-3 είναι μια οριακή πλειοψηφία. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν με αφορά το οριακό του πράγματος ως προς τη συγκεκριμένη απόφαση των τελευταίων ημερών. Με ενδιαφέρει το κατά πόσο υπάρχει λογική εξήγηση ή εισέρχονται άλλες παράμετροι στο πώς επετέθη το 6-1 πρωτοδίκως. Εγώ παρούσα στην πρωτόδικη διαδικασία δεν ήμουν. Κατανοείται τώρα το. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι πραγματικά. Η οποία διαδικασία έγινε στο Αγρίνιο. Είναι αξιολόγητο του Αγρινίου. Βεβαίως. Όμως εγώ δεν ήμουν αυτή που χειρίστηκα την πολιτική αγωγή στο πρωτόδικο δικαστήριο. Ήταν έτερος συνάδελφος, γνωστός ποινικολόγος της Πάτρας, ο οποίος την είχε φροντίσει καταλήλως. Από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι η συγκεκριμένη διαδικασία, εξ όσων γνωρίζω και από συγκριτικές πληροφορίες που έχω για το προηγούμενο δικαστήριο, έχω να τονίσω τα εξής. Στη συγκεκριμένη διαδικασία
σε 22 δικασίμους έγινε μια εξαιρετικά ενδελεχής, ανακριτική σχεδόν διαδικασία. Φωτίστηκε κάθε πλευρά ιατρική, νομική, δικονομική. Παρήλασαν ιατροί, μεγάλα ονόματα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Παρήλασαν νοσηλευτές, δηλαδή άνθρωποι με ένα κοινωνικό στάτους. Και μπροστά στην δικαιολόγηση της ανθρωποκτονίας όλοι μένανε στις αντιφάσεις. Γι' αυτό και η εισαγγελέας κάποια χρονική στιγμή κράτησε ψευδομάρτυρα στο ακροατήριο προκειμένου να σοφρονιστούν, φαντάζομαι, και οι υπόλοιποι και να ξέρουν πόσο σοβαρή είναι η υπόθεση και πόσο σοβαρά πράγματα πρέπει να υπονοήσουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Νταβλούρος, και βάζει κόκκινες γραμμές σε σχέση με την κυβερνητική πολιτική. Αυτή τη φορά κρούει τον κόδωνα του κινδύνου ακόμη και να πέσει η κυβέρνηση, αν περάσει ο νόμος για τους πληθυριασμούς πρώτης κατοικίας και τη φορολόγηση ακινήτων. Απίστευτη δημόσια δέσμευση Νταβλούρου μέσω του Λεπάντο. Θα ρίξουν την κυβέρνηση αν υπερβεί τις κόκκινες γραμμές που συνιστούν για μένα ο πληστηριασμός της πρώτης κατοικίας των οικονομικά ασθενέστερων και οι σχεδιαζόμενοι φόροι στα ακίνητα. Όσες φορές χρειάστηκε να το πω έτσι όπως σε ρωτάτε, το είπα πεντακάθαρα. Σας θυμίζω την περίπτωση του ΤΕΙ Αιγύρου. Τώρα το λέτε πάλι. Σας λέω λοιπόν τώρα με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο. Τυχόν απόπειρας για να μπουν χλωρά ξερά στην ίδια πυρά, τον Νταβλούρο θα τον βρουν απέναντι. Μιλώντας στην εκπομπή «Η Αντίθετη» των δημοσιογράφων Παναγιώτη Ριγόπουλου και Μάθου Ευαγγελίου, ο βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας δεν δίστασε να προβεί σε αυτή την προθυμένη δήλωση και μάλιστα μία μόλις ημέρα μετά την απόρριψη της πρότασης δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε, εάν είναι να πέσει η κυβέρνηση. Από σας? Γιατί. Ναι, από εμένα. Ναι. Δεν έχω κανένα. Εάν υπερβούμε. Ναι. Εάν υπερβούμε. Θα το κάνατε. Αυτό το οποίο καταρχήν αποτελεί ναι. εξαγγελία. Ναι, ναι. Αποτελεί εξαγγελία. Απαντήστε και δέσμευση του ίδιου του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Του Έλληνα Πρωθυπουργού. Νέο χτύπημα ληστών σε βάρος ηλικιωμένων. Αυτή τη φορά χτύπησαν στην Αιγιάλια. Μπήκαν στο σπίτι, τους χτύπησαν, τους έδεσαν και τους λίστεψαν. Πραγματικά εφιαλτική ήταν η νύχτα που πέρασε ηλικιωμένο ζευγάρι στο Γρηγόρη Αιγιαλίας. Τρεις άγνωστοι δράστες μπήκαν στο σπίτι τους για να τους ληστέψουν στις 3 τα ξημερώματα. Οι δράστες ακινητοποίησαν τους δύο ηλικιωμένους δένοντάς τους και κατάφεραν να βρουν και να πάρουν το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ. Το ζευγάρι, ηλικίας 85 ετών ο άνδρας και 80 ετών η γυναίκα, υπέστη σοκ και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Αιγείου. Οι δύο ηλικιωμένοι κατάφεραν να λυθούν μόνοι τους, 2 ώρες σχεδόν μετά από το περιστατικό, γύρω στις 5.30 το πρωί, και ειδοποίησαν την αστυνομία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες μπήκαν στο σπίτι από τη σκεπή. Χιλιάδες εργαζόμενοι τώρα στο πόδι εξαιτίας των πληροφοριών που θέλουν οργανισμούς του δημοσίου να οδηγούνται σε ξαφνικό λουκέτο. Εκτός από τους Δήμους, η μπάλα παίρνει και τον ΕΟΠΗ και το ΙΚΑ. Οι υπουργικές διαβεβαιώσεις περί αποφυγή ξαφνικών θανάτων τύπου ΕΡΤ δεν αρκούν για να καθησυχάσουν χιλιάδες εργαζόμενους στο ευρύτερο δημόσιο τομέα που ξέρουν ότι είναι οι επόμενοι στη σειρά για την διαθεσιμότητα. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να πάρθουν οι αποφάσεις της ΠΟΕΟΤΑ για το πώς θα αντιμετωπιστεί το επερχόμενο κύμα διαθεσιμότητας. Η Ομοσπονδία μας ήδη 2-3 του μήνα βρισκόμαστε διαδικασίες συνεδρίου, όπου εκεί πλέον θα εκτιμήσουμε την όλη κατάσταση και θα προσπαθήσουμε να χαράξουμε μια γραμμή πλεύσης για να αντιμετωπίσουμε την όλη κατάσταση. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, έχουμε πολλούς αγώνες μπροστά μας, το τι μορφή και τι χαρακτήρα θα πάρουν θα το δούμε. Και όταν προ 2 εβδομάδων η ίδια η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ο Δήμος της Πάτρας είναι στους Δήμους εκείνους οι οποίοι έχουν πρόβλημα προσωπικού, δεν μπορεί σήμερα να ακούμε ότι θα πάει η κυβέρνηση σε καταργήσεις νομικών προσώπων και εταιριών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης χωρίς να διευκρινίζει και χωρίς να ξεκαθαρίζει σε ποιους Δήμους αναφέρεται και με τι στοιχεία το λέει αυτό. Οι εργαζόμενοι έχουν ματώσει οικονομικά με μειώσεις στις αποδοχές τους που φτάνουν στο 60% και τώρα έρχονται αντιμέτωποι με απολύσεις. Όπως λένε οι συνδικαλιστές, θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι. Ένας είναι ο κοινός τόπος, ο κοινός στόχος. Η κοινή δράση, ένα ενιαίο παλαϊκό μέτωπο του συνόλου των εργαζομένων με ένα κεντρικό ζήτημα, πολιτικό ζήτημα.
την ανατροπή αυτής της κυβέρνησης. Ο πρόεδρος των εργαζομένων στους Δήμους Ναυπακτίας και Δωρίδας, Δημήτρης Παπακοστόπουλος, δήλωσε στην κάμερα του Λεπάντο ότι η κυβέρνηση έχει σκοπό να ακροτηριάσει τους Δήμους, τονίζοντας φυσικά ότι και εδώ στην περιοχή οι εργαζόμενοι θα προχωρήσουν στο άμεσο μέλλον σε δυναμικές κινητοποιήσεις. Οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση ήταν προτεργάτες σε αυτή την προσπάθεια αναχέτησης των σκληρών μέτρων. Δώσαμε πολλούς αγώνες και συνεχίζουμε να δίνουμε. Και η ένταση αυτών των αγώνων θα κορυφωθεί. Τις τραγικές ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας επικαλεί το πρόεδρος των γιατρών του ΕΟΠΗ, προαναγγέλλοντας κινητοποιήσεις του κλάδου για την επερχόμενη διαθεσιμότητα. Ήδη προερχόμαστε από μια 8ήμερη απεργία. Ήδη συμμετείχαμε στις ΑΔΕΔΗ την απεργία που είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή έχει εξαντληθεί, όπως καταλαβαίνετε και ο κόσμος, οικονομικά. Δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια. Πλην όμως θα δούμε και πώς θα εξελιχθούν, γιατί οι δηλώσεις και οι πρόσφατες του Υπουργού μας, του κ. Βρούτση, δημόσια, μίλησαν για το 1 τέταρτο των υπαλλήλων, ότι θα είναι απαραίτητη πλέον στα ασφαλιστικά ταμεία μετά τη θέση σε ΕΣΥ διαφόρων μηχανογραφικών συστημάτων. Με μια σκληρή ανακοίνωση, οι εργαζόμενοι των δομών του ΙΚΑ προειδοποιούν ότι σε περίπτωση που αγγίξουν οι απολύσεις στο ΙΚΑ και τα ασφαλιστικά ταμεία, εν γέννη, περαιτέρω αυτό θα σημαίνει κάσους μπέλη. Το ΙΚΑ θα παραμείνει κλειστό επαόριστον. Όλες αυτές οι δηλώσεις για μας είναι κάσους μπέλη, είναι αιτία πολέμου και ότι θα βρουν απέναντί τους το ΙΚΑ κλειστό. Έβγαλε λαβράκια το ΣΔΟΕ στη Δυτική Ελλάδα, επίκεντρο των ερευνών κυρίως στο Αγρίνιο, στο οποίο βρέθηκαν, ακούστε, επιχειρήσεις που έκαναν μεγάλη και συστηματική φοροδιαφυγή. Το ΣΔΟΕ Δυτικής Ελλάδας αποκάλυψε ότι η επιχείρηση κατασκευής επίπλων εξέδωσε εικονικά τιμολόγια 835.000 ευρώ, ενώ σε κοινή επιχείρηση με την ελληνική αστυνομία στην περιοχή του Αγρινίου αποκαλύφθηκε παράνομο διαλυτήριο αυτοκινήτων, όπου εντοπίστηκαν 75 αυτοκίνητα είτε διαλυμένα χωρίς δυνατότητα ταυτοποίησης και αναγνωρίστηκαν 2 κλεμμένα και 2 χωρίς πλαίσιο. Εξάλλου, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Ιωνίων Νήσων αποκάλυψε περίπτωση φοροδιαφυγής ύψους 3,4 εκατομμυρίων ευρώ σε χονδρεμπόριο αγροτικών προϊόντων, όπου τροφοδοτούσε με εικονικά τιμολόγια αγρότες σε όλη την Ελλάδα με ανύπαρκτες καλλιέργειες, έτσι ώστε να λαμβάνουν τις σχετικές επιδοτήσεις. Πνίγηκε στη βροχή η αρχαία Έλληδα. Η δυνατή νεροποντή μετέτρεψε τον αρχαιολογικό χώρο σε πραγματική λίμνη. Στο μάτι του κυκλώνα βρέθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας στα διαμερίσματα του Δήμου Ήλιδας που πνίγηκαν στην κυλολεξία στα νερά της βροχής. Χωράφια πλημμύρισαν, ζώα πνίγηκαν, ζωοτροφές παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Οι χήμαροι Κουρλέστας και Μαργαρίτα ξεχύλισαν για ακόμα μία φορά, καταπίνοντας ότι έβρισκαν στο πέρασμά τους και προξενώντας τεράστιες καταστροφές σε παρόχθιους ιδιοκτήτες. Η αρχαία Έλιδα είχε μετατραπεί σε χαμένη Ατλαντίδα με τα νερά να σκεπάζουν ολόκληρο τον αρχαιολογικό χώρο, ενώ τα γιοταχή αυτοκίνητα κινδύνευσαν να διασχίζουν το δρόμο στο ύψος της Καβαρόβρισης. Την ίδια ώρα, συναγερμό σήμανε στην τοπική κοινότητα του Αγίου Δημητρίου με τα νερά της βροχής από τον πλημμυρισμένο για ακόμα μία φορά χήμαρο που διασχίζει το χωριό να πνίγουν στάβλους, ζώα, καλλιέργειες και σπιτιά. Ανοιχτά θα μπορούν να είναι πλέον τα καταστήματα στη Δωρίδα όλες τις Κυριακές του χρόνου, με εξαίρεση όμως όλων εκείνων που βρίσκονται στο Λιδωρίκι. Αυτό αποφάσισε η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης, η κυρία Γιώτα Γαζή, μετά από συζητήσεις που είχε με εμπλεκόμενους φορείς. Σχετικά τώρα με τον υπόλοιπο νομό Φωκίδας, Άμφισσα, Ιταία και Δεσφίνα θα υπάγονται κανονικά σε ό,τι ισχύει από τον νόμο με τις 7 Κυριακές. Το μέτρο των ανοιχτών καταστημάτων τις Κυριακές προκάλεσε έντονες αντιδράσεις πανελλαδικά από τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων. Ο νόμος προβλέπει 7 Κυριακές τον χρόνο, ενώ στη συνέχεια τον μπαλάκι πέρασε στις περιφέρειες. Στην Φωκίδα, η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Γιώτα Γαζή αποφάσισε να ανοίγουν οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων όσες Κυριακές θέλουν τον χρόνο. Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη μετά από διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και φυσικά με τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων. Θα πρέπει να σας πω ότι είναι από την υπηρεσία. Και από μένα μια επίπονη δουλειά. Πήραμε έναν καταστηματάρχη και η απόφασή τους και η πρότασή τους ήταν αυτή. Εκτός από το Λιδωρίκι που θέλανε να είναι κλειστά όλες τις άλλες Κυριακές πριν τον 7, στις άλλες περιοχές, η Αρατινή δηλαδή, βασικά Κεφάλαιο που είναι 2-3 μαγαζιά, οι άνθρωποι ζητήσαν ότι έτσι κι αλλιώς ανοίγουμε, γιατί να γίνεται αυτό και με τη βούλα του νόμου.
Η διαφορά είναι ότι στην συγκεκριμένη περιοχή τα καταστήματα είναι λίγα και στην συντριπτική τους πλειοψηφία πρόκειται για οικογενειακές επιχειρήσεις. Η Αρατινή, η οποία θεωρείται και τουριστικό μέρος και άρα άνοιγε Κυριακές, mm-hmm. και είναι και 2-3-4 μαγαζιά στο Εσπάλιο, τα οποία, ξέρετε, τις συνθήκες οι τοπικές, οι άνθρωποι ανοίγανε γιατί είναι ο διπλανός ο γείτονας που θα ζητήσει κάτι την Κυριακή, είναι, και λένε ότι αν θέλουμε να ανοίξουμε, γιατί είναι προαιρετικό αυτό, έτσι, mm-hmm. Ας έχουμε και τη σφραγίδα ότι μπορούμε να ανοίξουμε και δεν είμαστε παρά. Φυσικά, για να ανοίξουν τα καταστήματα πάνω από 7 Κυριακές τον χρόνο, πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, να είναι μέχρι 250 τετραγωνικά, να μην ανήκουν σε αλυσίδα καταστημάτων και να μην βρίσκονται σε εμπορικά κέντρα. Μέτρα ανάσα για τους επιχειρηματίες που έχουν οφειλές στον ΟΑΕΠ, προτείνει το Επιμελητήριο Αχαΐας. Ήδη εστάλει επιστολή στον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Γιάννη Βρούτσι. Το πάγωμα των οφειλωμένων εισφορών, επαγγελματιών και επιχειρηματιών προς τον ΟΑΕΔ με σταδιακή αποπληρωμή τους από το 2015, με άλλες παράλληλες ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του Ταμείου, χωρίς να φέρουν σε κατάσταση ασφυξίας επαγγελματίες, προτείνει το Επιμελητήριο Οχαΐας προς τον Υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτσι. Πιο συγκεκριμένα, σε επιστολή του προς τον Υπουργό, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Πλάτωνας Μαρλαφέκας, σημειώνει πως η αποστολή ειδοποιητηρίων από τον ΟΑΕ προς 400.000 περίπου οφειλέτες με απειλή αναγκαστικής κατάσχεσης είναι ακραία έκφραση. Καθιστά υπόδικη την επιχειρηματικότητα και παράλληλα δεν επιλύει τα προβλήματα. Έτσι, το Επιμελητήριο Αχαΐας προτείνει τα εξής. Άμεση κεφαλαιοποίηση, πάγωμα των οφειλωμένων εισφορών μέχρι σήμερα. Έναρξη καταβολής των κεφαλαιοποιημένων οφειλών από 1η-1η-2015 με ρύθμιση που θα αποφασιστεί στο μεσοδιάστημα σε συνεργασία και μετά από διαβούλευση με τους εκπροσώπους των επιχειρηματιών, χωρίς προσαυξήσεις και πρόστιμα, με δεδομένο ότι το 2014 θα είναι έτος σταθεροποίησης και ανάκαμψης σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Παράλληλα, να παρέχεται η δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας και λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας σε όσους ενταχθούν στη ρύθμιση. Δημιουργία 2 νέων μειωμένων ασφαλιστικών κατηγοριών προς διευκόλυνση των οικονομικά αδυνάτων αλλά και των νέων επαγγελματιών. Επανένταξη για όσους ρυθμίσουν ως ανωτέρω στην κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με αναδρομική ισχύ. Ένταξη όλων των επαγγελματιών σε όλη την επικράτεια στον ΟΑΕ. Μηνιαία καταβολή των εισφορών. Κατάργηση του νόμου περί προσωποκράτησης για οφειλές στον οργανισμό. Αυτές είναι οι προτάσεις του Προέδρου του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Πλάτωνα Μαρλαφέκα. Μια ακόμη οικογένεια δανειοληπτών είχε θετικό αποτέλεσμα μετά την προσφυγή της στη δικαιοσύνη. Πρόκειται για οικογένεια ανέργων και το ειρηνοδικείο πατρών έκρινε πως η δόση τους για τα δάνεια πρέπει να είναι μηδενική. Μηδενικές καταβολές δόσεων για χρονικό διάστημα 6 ετών επέβαλε το ειρηνοδικείο πατρών σε ζευγάρι που είχε λάβει στεγαστικό δάνειο, τις δόσεις του οποίου δεν μπορεί να καταβάλει δεδομένου ότι ο σύζυγος έμεινε άνεργος. Το ζευγάρι, ηλικίας 38 και 31 ετών, που έχει δύο ανήλικα παιδιά, είχε πάρει στεγαστικό δάνειο από την Εθνική Τράπεζα και οφείλει 73.376 ευρώ. Ο άνδρας έμεινε άνεργος και ο μισθός της σύζυγου του είναι μόλις 500 ευρώ. Το δικαστήριο έκρινε ότι υπάρχει απόλυτη οικονομική αδυναμία για την οποία δεν ευθύνονται οι ίδιοι και επιπλέον απαγορεύει τον πληστηριασμό. Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική απόφαση γιατί διασφαλίζει όχι μόνο τη μηδενική δόση για την αποπληρωμή του δανείου, κυρίως όμως γιατί αποτρέπει οποιαδήποτε σκέψη να βγει το σπίτι σε πληστηριασμό στο χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει από τώρα έως τον Απρίλιο του 2019, αναφέρει συγκεκριμένα ο δικηγόρος του ζεύγους Χρήστος Λιαρωμάτης, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση. Είχαμε αναβολή για τρίτη φορά στη δίκη του βουλευτή της Χρυσής Αυγής, του κ. Κώστα Μπαρμπαρούση. Ο βουλευτής θα καθόταν στο εδόλιο για τα γνωστά επεισόδια στη λαϊκή αγορά του Μεσολογγίου. Αναβλήθηκε για τρίτη φορά η υπόθεση για ελέγχους νομιμότητας σε αλλοδαπούς μερκοπολιτές, προκαλώντας ζημιές στους πάγκους τους και καταστροφές στα προϊόντα τους από μέλη της Χρυσής Αυγής, με επικεφαλής τον βουλευτή του Λοκανανίας Κωνσταντίνο Μπαρμπαρούση. Το περιστατικό είχε σημειωθεί στη λαϊκή αγορά της πόλης του Μεσολογγίου. Ο κύριος Μπαρμπαρούσης, του οποίου η βουλευτική ασυλία για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει αρθεί, και άλλα 10 στελέχη και μέλη του κόμματος αντιμετωπίζουν σωρία κατηγοριών και πιο συγκεκριμένα για παράνομη βία, απρόκλητη φθορά, αντιποίηση αρχής και παραβίαση του νόμου περί φυλετικών διακρίσεων. Μέχρι τέλος Δεκεμβρίου θα συνεχιστεί η ταλαιπωρία των μαθητών και των εκπαιδευτικών του Δευτέρου Γυμνασίου και Λυκείου της Ναυπάκτου. Οι εργασίες στο κτίριο, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα,
έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί μέχρι τον Νοέμβριο. Το θέμα τέθηκε στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου μαθητές και εκπαιδευτικοί ζήτησαν απαντήσεις από τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Μπουλέ. Το θέμα της πορείας των εργασιών στο κτίριο Ντάρλα, το οποίο θα στεγάσει το δεύτερο γυμνάσιο και λύκειο της Ναυπάκτου, έθεσαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας ο επικεφαλής της Δημοτικής Ενότητας Ανδρέας Κοτσανάς και ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Σαλαμούρας. Μαθητές, γονείς και καθηγητές περιμένουν ένα αγωνίο στη στιγμή που η ταλαιπωρία των 15 μηνών θα λάβει τέλος, καθώς η διπλή βάρδια, όπως υποστηρίζουν, έχει ξεπεράσει τα όρια της αντοχής τους. 15.000 που πληρώνουμε 300 ευρώ την ημέρα για το μισθό Ντάρλα, για την εξωτερική μονάδα. Εάν το κτίριο, αν αυτή τη στιγμή που μιλούμε, έχει το μισθό και αν τρέχει από πρώτη συνεδρίου ή να καταφέρουμε στο κτίριο Ντάρλα 40.000 ευρώ. Και αν όχι, πότε δέχεται να ακούει τα μέσα, είχατε πει μέσα στο Νοεμβρίο, κύριε Σταυρόπουλε. Οι δύο σύμβουλοι έθεσαν το θέμα στη διαδικασία των ερωτήσεων, ζητώντας να ενημερωθεί το σώμα για το εάν ισχύουν οι δεσμεύσεις που όριζαν τον Νοέμβριο ως μήνα λήξης των εργασιών. Ενώ ο κύριος Κοτσανάς έθεσε και το θέμα της σύμβασης με τον ιδιοκτήτη του χώρου, ρωτώντας εάν ο Δήμος έχει ήδη αρχίσει να πληρώνει το μίσθωμα, ενώ οι μαθητές δεν έχουν μπει ακόμα σε αυτόν. Άρα λοιπόν δεν πληρώνουμε εμείς μισθώματα αυτή την περίοδο, κύριε Κοτσανά. Θα τα πληρώσουμε από τότε που θα παραλάβουμε. Ο Δήμαρχος Γιάννης Μπουλές, απαντώντας τα ερωτήματα, τόνισε καταρχάς ότι ο χώρος που προέκυψε μετά το διαγωνισμό ήταν ο πλέον κατάλληλος, μιας και έπρεπε να πληρήσει συγκεκριμένες προδιαγραφές για να στεγάσει τα σχολεία. Σημείωσε επίσης ότι ο Δήμος είχε έτοιμες τις εγκαταστάσεις στο αντίριο από τα τέλη του Αυγούστου. Πρόσθεσε όμως ότι το ΤΕΙ αποδέσμευσε το κτίριο Ντάρλα στα τέλη του Οκτώβρη, μιας και έμεινε εκεί για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Τέλος, και όσον αφορά το από πότε ο Δήμος θα καταβάλει ενίκεια, υποστήριξε ότι βάσει και του συμφωνητικού που έχει γίνει, αυτό θα ισχύσει από την 1η Δεκεμβρίου. Περνάμε τώρα στα οικονομικά νέα της ημέρας, μας ενημερώνει η Πέννη Μακρύ. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, αλλά πέντε ολόκληρα χρόνια εγγύησης από τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Παναγιωτακόπουλος. Σας ευχαριστούμε για τα 50 χρόνια εμπιστοσύνης και έμπρακτα σας το ανταποδίδουμε με 5 χρόνια εγγύηση σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch Plus, Siemens Premium και NEF Gold. Καλά ακούσατε. Τώρα, με 5 χρόνια εγγύηση από τον Παναγιωτακόπουλο, αποκτήστε οποιαδήποτε από τις ηλεκτρικές συσκευές και ξεγνιάστε. Ακροτηρίου 58 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-324-320 και Αθηνών 15, Ρίο, τηλέφωνο 2610-995-800. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επιλέξετε τη MetLife Alco. Μετρήστε. Σιγουριά μιας παγκόσμιας δύναμης στις ασφαλείς ζωής. Εμπειρία και γνώση 140 ετών. Μέγεθος που την καθιστά μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο. Αξιοπιστία και οικονομική ευρωστία. Φροντίδα, αποτελεσματική και φιλική. Πρωτοπορία και συνεχής εξέλιξη. MetLife Alco. Γιατί η ασφάλειά σας μετράει. Υποδεχόμαστε τη νέα σειρά εντυχιζόμενων συσκευών της Miele και το γιορτάζουμε μαζί σας με μοναδικά promo set εντυχισμού. Design for Life από τη Miele. Πλέον πιο προσιτό από ποτέ, χωρίς καμία θυσία στην ποιότητα. Πλόκος
στις επιχειρήσεις που δεν αποδίδουν ΦΠΑ, ετοιμάζει το Υπουργείο Οικονομικών για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ουσιαστικά θα υπάρχει απενεργοποίηση του ΑΦΜΗ για τις επιχειρήσεις που δεν υποβάλλουν περιοδική δήλωση ΦΠΑ για δύο συνεχόμενες περιόδους. Μηνιαία υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, ηλεκτρονική υποβολή όλων των δηλώσεων και όλων των πληρωμών, με παράλληλα κατάργηση των ταμείων στις εφορίες και ηλεκτρονικές διασταυρώσεις σε εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία, με κριτήρια κινδύνου μέσω του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου. Το 60% αγγίζει το ποσοστό παραβατικότητα στα ανταλλακτήρια είναι χειροδανιστήρια που εντοπίστηκε στους ελέγχους του ΣΔΟΕ από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον Υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Μαυραγάνη. Το Υπουργείο Ανάπτυξης επισημαίνει ότι τα ενεχειροδανειστήρια πρέπει να διαθέτουν ζυγούς υψηλής ακριβίας προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της κερδοσκοπίας και εξαπάτησης των καταναλωτών. Οι ίδιοι τώρα οι καταναλωτές πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και επιφυλακτικοί, να ερευνούν και να ελέγχουν το ποιόν και τα στοιχεία των επιχειρήσεων στις οποίες απευθύνονται. Δημόσια πρόσκληση, τη δεύτερη κατά σειρά για τη δημιουργία 27.948 θέσεων πλήρους απασχόλησης σε δημόσιους φορείς της χώρας, δημοσίευσε ο ΑΕΔ. Η πρόσκληση αφορά πεντάμινη απασχόληση μέσω προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα. Η υποβολή των αιτήσεων των εγγεγραμμένων ανέργων στα Μητρώα του οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω ξεκινά αύριο και λήγει στις 20 του μηνός και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στο www.aed.gr. Μέσω του σχετικού πεδίου και καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων στην ενότητα ή υπηρεσίες, προγράμματα κοινοφελούς χαρακτήρα. Ζάκυνθος και Καλαμάτα συμπεριλαμβάνονται στους πρώτους προορισμούς για τους οποίους προβλέπεται η δημιουργία υδατοδρομίων στο πλαίσιο της επιστροφής των υδροπλάνων και κάλυψης συγκοινωνιακών μεταφορικών αναγκών στη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο. Σε δεύτερο χρόνο θα ακολουθήσει η αδειοδότηση λειτουργία υδατοδρομίων σε Πάτρα, Κατάκολο, Κυλλήνη, Μεσολόγγι, Αργοστόλη, Φυσκάρδο, Λευκάδα, Παξούς, Κέρκυρα και Ιγουμενίτσα. Talent Show τραγουδιού στο Λεπάντο. Δηλώσεις συμμετοχής χωρίς όριο ηλικίας. Καθημερινά στο τηλέφωνο 6946 768585. Στο Café Ideal Αγίου Νικολάου 4 και στο Coffee Brands Αγία Σοφίας και Δοϊράνης. Δηλώστε συμμετοχή μέχρι τις 25 Νοεμβρίου. Δώρο έκπληξη για τον νικητή. Talent Show τραγουδιού. Τραγουδίστε μαζί μας. Πολυτέλεια και ξεχωριστό design. Αδελφή Τούρκα, αναζητήστε σε έναν ευρύχωρο χώρο 3.000 τετραγωνικών μέτρων την απόλυτη ποιότητα και αισθητική σε είδη υγιεινής και πλακάκια. Ανακαλύψτε μεγάλο στόκ εμπορευμάτων στις καλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες. Τώρα νέο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου στον Πλατανίτη. Σε ένα χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων, η τελευταία λέξη της μόδας στα είδη υγιεινής. Τιμές που θα σας καταπλήξουν. Και στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 55558 και 26340 31046. Αδελφή Τούρκα, η σύγχρονη ματιά που ονειρεύεστε. Με όραμα την κορυφή, κατακτήσαμε την πρώτη θέση στις προτιμήσεις. Δομικά Πασίσης, η εταιρεία πρότυπο που από το 1950 αναπτύσσεται συνεχώς χάρη στην δική σας εμπιστοσύνη. Δομικά ΑΕ, δομικά υλικά, ξυλία, είδη υγιεινής, πλακίδια, σίδερα, χρώματα και οτιδήποτε άλλο αφορά την οικοδομή. Πάντα με κορυφαία ποιότητα και στις χαμηλότερες τιμές. Δομικά Πασίσης. Θα μας βρείτε στην Παλαιοπαναγία Ναυπάκτου, σε χώρο 20 στρεμάτων και στο κέντρο της Ναυπάκτου Νόβα 3, σε έναν εκθεσιακό χώρο 700 τετραγωνικών μέτρων. Περνάμε τώρα στα αθλητικά νέα, μας ενημερώνει η Νικόλ Μακρύ. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων, Αφία Ντονέλη. Το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, καθώς και τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, είναι στη διάθεση των πελατών μας, έτσι ώστε η ασφάλεια της οικογένειάς σας να είναι δική μας υπόθεση. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη, εδώ και 35 χρόνια, στην υπηρεσία του πελάτη. Τώρα η δεύτερη γενιά, άριστα καταρτισμένη, δίνει λύση και ασφάλεια σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητό σας. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Εξειδίκευση Hyundai, Kia, Daewoo, καθώς και όλες τις εταιρείες αυτοκινήτων. Νέες παροχές, υγρά αεριοκίνηση, καθώς και οδική βοήθεια. Αφία Ντονέλη. Θα μας βρείτε Δημοκρατίας 21, Οβριά. 2610-524-447.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τελειώνουν από την Παναχαϊκή ΣΥΤΟΕ και Ζλάτκοβιτς, αφού δεν υπολογίζεται για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Πανηγιάλιο. Ο ΣΥΤΟΕ πιθανότατα θα λύσει το συμβόλαιο του αύριο, ενώ την Πέμπτη αναμένεται ο μάνατζερ του Ζλάτκοβιτς, ώστε να επέλθει συμφωνία και να λυθεί και το συμβόλαιο του Σέρβου ποδοσφαιριστή. Αντιστροφή μέτρηση όμως για τη λύση της συνεργασίας και με τους Καραμανλή, Παλιογιώργο και Λαζαρίδη, που όπως όλα δείχνουν δεν θα συνεχίσουν στην πατρινή ομάδα και πιθανότατα δεν υπολογίζονται για τον ντέρμπι με τον Πανηγιάλιο. Κριτήριο και για άλλους παίκτες στο παιχνίδι της Κυριακής, όπως τονίζουν κύκλοι της διοίκησης. Στην τελική ευθεία μπαίνει από αύριο η προετοιμασία της Παναχαϊκής για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Πανηγιάλιο μετά το σημερινό ρεπό. Επιστρέφουν Μαραγκουδάκης Βιχιαρέχο, αλλαγές ετοιμάζει ο Νίκος Παπαδόπουλος και επιθετικό σχήμα, αφού στόχος είναι η πρώτη νίκη στο στάδιο. Με προπόνηση στο γήπεδο της Αβίθου συνεχίστηκε σήμερα η προετοιμασία του Πανηγιάλου για το ντέρμπι της Κυριακής με την Παναχαϊκή. Αμφίβολη Λαζανάς και Ανδρούτσος και η συμμετοχή τους ή όχι στο παιχνίδι θα κριθεί ίσως και την τελευταία ημέρα της προετοιμασίας. Δεν προλαβαίνει ο Αργυρόπουλος που είναι ανέτοιμος, ενώ επιστρέφει ο Ακπαρίδης που ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε και αναμένεται να είναι στην αρχική ενδεκάδα. Με αρκετό κόσμο στο πλευρό του, ο Πανηγιάλιος την Κυριακή στο στάδιο, αφού οι οπαδοί του θα δώσουν βροντερό παρόν, ενώ οι οργανωμένοι φιλαθλοί του θα έρθουν στην Πάτρα με λεωφορεία. Συνεχίζει την προετοιμασία του Απόλλων Πατρών για το παιχνίδι που θα δώσει τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου στην Πάτρα με τον Άρη στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής. Είναι το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι εντός έδρας για την πατρινή ομάδα και στόχος είναι η δεύτερη συνεχόμενη νίκη, ώστε να κρατήσει το αίτητο στην Περιβόλα. Ο τραυματίας Τζόσεφ Τέιλορ, που αγωνίστηκε παρά το πρόβλημά του στο παιχνίδι με το Ρέθυμνο, ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα αποθεραπείας με την προοπτική να ξεκινήσει προπονήσεις προς το τέλος της εβδομάδας, ώστε να αγωνιστεί κανονικά τη Δευτέρα. Όλα δείχνουν ότι στη διάθεση του Νίκου Βετούλα για το παιχνίδι με τον Άρη θα τεθεί ο Μαυροβούνιος playmaker Αμίν Χοτ, που έχει ξεπεράσει τη θλάση που τον κράτησε εκτός δράσης για σχεδόν 2 εβδομάδες. Το Σάββατο στις 7 θα ξεκινήσει στο Ζιρίνι ο αγώνας της 6ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Βόλεϊ και η Φυσιά Παναχαϊκή και οι διαιτητές ορίστηκαν οι Αθηναίοι Νόπας και Φραγκάκης. Από σήμερα νέος βοηθός του Γιώργου Λυκούδη στην ομάδα Βόλεϊ της Παναχαϊκής είναι ο πατρινός προπονητής Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο οποίος μέχρι πρόσφατα ήταν τεχνικός ανδρικής ομάδας Βόλεϊ του Απόλλων Πατρών. Ο Ανδρέας Φαλιέρος, που στο παιχνίδι με την Νίκη Αγρινίου, εκτέλεσε χρέη βοηθού λόγω χρόνου, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις πρώτης ομάδας και έτσι θα μείνει στις υποδομές πατρινής ομάδας. Έκλεισε από σήμερα το δημοτικό στάδιο του Πύργου, αφού ξεκίνησαν τα έργα ανακατασκευής του Κλωτάπητα. Οι υπεύθυνοι του Πανηλιακού δηλώνουν αισιόδοξοι για την πορεία των εργασιών και πιστεύουν πως το γήπεδο θα είναι έτοιμο για τον επόμενο εντός έδρας αγώνα με τον Πανηγιάλιο μετά από 3 αγωνιστικές. Διακόπτεται το πρωτάθλημα της Εθνικής την προσεχή Κυριακή, αφού δεν θα γίνουν αγώνες, αλλά θα γίνουν αγώνες για το κύπελο της ΓΑΜΑ Εθνικής, όπου δεσπόζει το αχαϊκό ντέρμπι Εθνικός Αγιαϊκών Ατρόμητος Αχαΐας, που θα διεξαχθεί στα Σαγέικα και θα ξεκινήσει στις 2.30 το μεσημέρι, αφού είναι παιχνίδι νοκάουτ. Στη Ζάκυνθο ταξιδεύουν αύριο το πρωί αποστολές των μεικτών ομάδων της ΕΨΑΧΑΙΑΣ, όπου στα πλαίσια της 4ης αγωνιστικής θα αντιμετωπίσουν τις αντίστοιχες ομάδες της ΕΨΑΚΙΝΣΟΥ. Στο ενωσιακό γήπεδο του νησιού, ο αγώνας των παιδών θα ξεκινήσει 11.30 το πρωί και ο αγώνας των νέων στη 1 το μεσημέρι. Κέντρο Ξύλου Παύλος Μελίστας. Διαθέτουμε μια ευρεία ποικιλία σε σόμπες, προσφέροντας οικονομικές, ποιοτικές και εύκολες λύσεις που θα καλύψουν τις ανάγκες σας. Όλα τα προϊόντα μας εξασφαλίζουν αντοχή στο χρόνο και άριστη λειτουργία. Σόμπες από ατσάλι, με ντέμι, ενεργειακές, κουζίνας, υγραερίου. Σόμπες για καλοριφέρ, λέβητες, ξύλου, πέλετ, πετρελαίου. Ακόμη, καύσιμη ύλη από πυρηνόληξο, πέλετ, καυσόξυλα. Κέντρο Ξύλου Παύλος Μελίστας. Μαλάματα Ευπαλίου. Τηλέφωνο 6-34-0-71-553. Σίγουρη λύση για το χειμώνα. Ανακυκλώστε το παλιό σας αυτοκίνητο σήμερα. Πατσαλός Motors. Αποσύρουμε ή διαγράφουμε το παλιό σας αυτοκίνητο χωρίς καμία επιβάρυνση. Πατσαλός Motors. Και για να μην ξεμείνετε, σε εμάς θα βρείτε κάθε είδους ανταλλακτικά, σε άμεση διαθεσιμότητα και στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς. Πατσαλός Motors. Ανακύκλωση και ανταλλακτικά. Ναύπακτος 26-34-0-27-774. Πάτρα 26-10-452-471. www.patsalosmotors.gr. Πορσελάνα. Οι μεγαλύτερες επώνυμες μάρκες στο χώρο του μπάνιου και της κουζίνας.
Σε ένα μεγάλο και φιλόξενο χώρο θα βρείτε τα πάντα για τους ιδιαίτερους χώρους του σπιτιού σας. Πλακάκια μπάνιου δαπέδου, πλακάκια κουζίνας, νεροχύτες μπαταρίες. Οι ποιοτικότερες επιλογές της διεθνούς αγοράς. Σημείο αναφοράς για κάθε σπίτι. Πορσελάνα. Ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, το γραφείο και την επιχείρηση. Λαμβάνοντας υπόψη την πλήρη κάλυψη των αναγκών του κατασκευαστή, του αρχιτέκτονα, του διακοσμητή, αλλά κυρίως του τελικού καταναλωτή. Και για ηλιακούς θερμοσύφωνες άριστης ποιότητας, μην ξεχνάς. Πορσελάνα. Σε μας θα βρείτε το σταμποτό και βιομηχανικό δάπεδο. Από τον ειδικό που καλύπτει τις ανάγκες σας στους εξωτερικούς χώρους. Πορσελάνα στην Αύπακτο. Στο Λιγιάννα Αυπάκτο. Τηλέφωνο 26340-38393. Πορσελάνα. Ζή μαζί σας. Οι ίδιοι άνθρωποι, στα ίδια σημεία, χαμηλώνουν τις τιμές, αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες τους, συνεχίζοντας ελληνικά και ποιοτικά. Καθαριστήρια Στεγνό Plus. Για καθαρές δουλειές. Με την ασφάλεια και την ποιότητα που μόνο τα Στεγνό Plus μπορούν να σας διασφαλίσουν. Με την δική σας στήριξη και την δική μας φροντίδα. Καθαριστήρια Στεγνό Plus. Η σίγουρη επιλογή. Αρτίστε, καλησπέρα. Ο θεϊκός Μαρκίσιος The Sun. Το μόνιμο έργο του Τσέζαρης Κραουζίνης θα παρουσιαστεί για τρεις μόνο παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων 19, 20 και 21 Νοεμβρίου σε 9 και 4 το βράδυ. Πρόκειται για έναν κωμικό μονόλογο βασμένο σε μοτίβα από το La Nouvelle Justine καθώς και στα πιο γνωστά κείμενα του Μαρκίσιου The Sun. Το έργο παρουσιάστηκε στην Αθήνα το 2010-11 και απέσπασε διθυραβικές κριτικές. Την έκφυλη σαδιστική ακραία Madame Delmus ερμηνεύει η Μάρου Παπαδοπούλου, όσο και την αθώα Παρθένα Ζηστίν, που δανείζει το όνομά της στο μονόλογο, εμφανίζεται μαγικά καθώς ανοίγει η αυλαία. 2005, αληθινή ιστορία, ομάδα πεζοναυτών έχει ως βασικό στόχο να συλλάβει τον Αχμάντ Σαντ, έναν από τους αξιωματικούς των Ταλιμπάν. Η ταινία λέγεται Lone Survivor, ο μοναδικός επιζών. Αληθινή ιστορία. Υποψιάζεστε τι θα γίνει. We're good, right? We're solid. God's looking out for us. Everybody, let's move! Let's really move! You can die for your country. I'm gonna live for mine. Ντύθετε νύφη το 2013 για το 2014 και αποκτήστε τον νυφικό σας με έκπτωση 50%. Οίκος νυφικών Καμάρα. Ελάτε να σας ξεναγήσουμε στον κόσμο της πιο μαγευτικής σας ημέρας. Κλείστε τον νυφικό σας μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου και θα το έχετε με έκπτωση 50%. Οίκος νυφικών Καμάρα. Καραϊσκάκι και Μιαούλα. Στην Πάτρα. Για αύριο Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ήταν τα νέα από το Λεπάντο, το πραγματικά μεγάλο περιφερειακό κανάλι. Νεότερα τα μεσάνυχτα με την Μαρία Ανδριέλου. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
Δεν αντέχω τη μονοτονία και τη ρουτίνα. Το βρήκα! Θα αλλάξω κουρτίνα. Θέλω τις πιο όμορφες. Θέλω ιταλικά, γαλλικά υφάσματα. Μετάξι, λινό, οργάντζα, βισκόζ. Τις θέλω στα μέτρα μου και στην πιο φθηνή τιμή. Θέλω πολλά. Θέλετε κουρτίνες Βαλσαμάκης εισαγωγική. Έτοιμες κουρτίνες υψηλής ποιότητας και σχεδίων, ραμμένες και σεταρισμένες. Κουρτίνες Ισπανίας, Ιταλίας, Γαλλίας, 2x280 από 99, τώρα μόνο 39 ευρώ. Αλλά και με παραγγελία στα δικά σας μέτρα. Ακόμα, λινές, μοντέρνες, μονόχρωμες κουρτίνες με τρούξ, 1x50x255 από 79, τώρα μόνο 29 ευρώ. Ηλεκτρικές κουβέρτες με μεγάλη απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. Από 49, μόνο 29 ευρώ η μονή και από 56, μόνο 36 ευρώ η διπλή. Όλες μας οι προσφορές αποστέλλονται και ταχυδρομικώς σε όλη την Ελλάδα. Βαλσαμάκης εισαγωγική. Σμύρνης 243, πλατεία Μαρούδα, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-361-808. Φέτος θα γίνει της κουρτίνας. Ο ήλιος δεν δίνει μόνο φως στη ζωή μας. Είναι η μόνη δωρεάν ανεξάντλητη πηγή ενέργειας που υπάρχει γύρω μας.